Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στις σχολικές μονάδες άρχισε. Στις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να παρουσιαστούν στα σχολεία οι 40.375 μαθητές γυμνασίων και λυκείων, ενώ τα δημοτικά σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου θα υποδεχθούν 49.472 μαθητές και από αυτούς οι 8.611 θα είναι πρωτάκια. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν καθήκοντα εκπαιδευτικοί γυμνασίων και λυκείων με στόχο την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ οι δάσκαλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 7 του μηνός. Οι γονείς όμως ήδη έπιασαν δουλειά για τις απαραίτητες αγορές. Τα ψώνια για την σχολική ύλη της νέας χρονιάς άρχισαν δειλά-δειλά με στόχο όλα να είναι έτοιμα από νωρίς. Τσάντες, κασετίνες, μολύβια, χρωματιστά, τετράδια, σχολική στολή. Η κίνηση στην αγορά αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Το κονδύλι για τις απαραίτητες αγορές, όπως μας είπαν, από οικογένεια σε οικογένεια διαφέρει, ειδικά για αυτούς που έχουν περισσότερο από 2 παιδιά. Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια οι δαπάνες για αγορά τόσο της γραφικής ύλης, όσο και για τα είδη σχολικού ρουχισμού ήταν πολύ περισσότερες. Ενώ κανόνας για τις αγορές είναι μόνο τα απαραίτητα. Ένα χρήσιμο τουλάχιστον καμιά 300 ευρώ περίπου. Νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά για ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ολίβια. Μια χαρά, πάρουμε την τσάντα μας, τα ταιριαστά μας για τα μαθήματα, να πάω προηλυγείο. Εντάξει, σίγουρα είμαι και πολύ να έχει περισσότερες θητικές. Εντάξει, διάλεξα μια της αρέσκειας μου. Εντάξει. Έναν περίπου οι τιμές... 15-20 ευρώ. Ετοιμάστηκα για το σχολείο. Να πάω έκτη. Βασικά να αγοράσα, να μείνω με την ίδια τσάντα. Γιατί σε καλή κατάσταση. Ανυπομονώ για να ανοίξει το σχολείο. Να βρεθώ με τους φίλους μου. Και να παίξω. Οι τιμές για τις σχολικές τσάντες για την δημοτική και την μέση εκπαίδευση κυμαίνονται από 15 ευρώ μέχρι και 100 ευρώ, ανάλογα πάντα με τις προτιμήσεις. Ενώ για τις τσάντες νηπιαγωγείου οι τιμές είναι σαφώς χαμηλότερες, λόγω και του μεγέθους, από 10 ευρώ μέχρι και 25 ευρώ. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων προτρέπουν το κοινό πρώτα να διενεργεί έρευνα αγοράς και μετά να προβαίνει στις αγορές του. Σίγουρα λόγω της οικονομικής κατάστασης θα είναι καλό ο καταναλωτής να προσέχει τις τιμές. Να συγκρίνει, πολύ σημαντικό, οράζουν αυτά που χρειάζονται, αλλά όπως έχω τονίσει, το πιο σημαντικό πράγμα που οφείλει να κάνει ένας καταναλωτής είναι να συγκρίνει τις τιμές, διότι τα πλείστα πράγματα τα οποία πουλούνται στα καταστήματα είναι όμοια προϊόντα. Εκτός από τη γραφική ύλη, απαραίτητος εξοπλισμός, άρα και κονδύλι, είναι ο σχολικός ρουχισμός. Τα καταστήματα ήδη φόρεσαν τα σχολικά τους και αναμένουν γονείς και μαθητές. Οι τιμές από κατάστημα σε κατάστημα ποικίλουν, γι' αυτό και σε αυτήν την περίπτωση, μια έρευνα αγοράς πριν την τελική επιλογή θα έχει θετικό αντίκτυπο για τις τσέπες των γονιών.